ήρθε πιο παππού από ποτέ. Κάτσε ρε, κάτσε. Που, α, δεν ναι, είναι πια, δεν είναι ντεκόρ, πραγματικά. Τι γίνεται ρε Θανάση, αρχικά. Καταρχήν κάνει πάρα πολύ κρύο εδώ στην Ελλάδα. Α, γύρνα πίσω στον Άι Δομήνικο, σε περιμένει Ευρυδίκη. Τι να κάνω. Συγγνώμη λίγο, τι έπαθες. Από την αρχή, τι έπαθες και είπες ναι να πας αυτό, το reality, το οποίο είναι ενώ πολύ κουραστικό και δύσκολο. Τι έπαθες εκεί κατά τη διάρκεια, τι ησυχία διανόητη ήταν αυτή. Και τι κάνεις, ρε Θανάση, τελικά. Κλείνω έτσι. Ο υπέτειος είναι έξω. Είναι η σύζυγός μου, η Κατερίνα, είναι κρυμμένη πίσω την ίδια στα σκηνικά. Α, Κατερινάκη, θα την δω. Έπεισε να πάω στο Survivor. Γιατί δεν άντεξε η κοπέλα, θέλει την ησυχία της. Ναι. Ας έγραφε σε κατασκήνωση, Θανάση μου. Πέρα δεν χρειαζόταν να πας εκεί. Η αλήθεια είναι ότι έχω μεγαλώσει σε κατασκηνώσεις. Από πρώτη δημοτικού μέχρι τρίτη ηλικία, τα ξέρεις, έχω μεγαλώσει σε κατασκηνώσεις. Το ήξερα το αντικείμενο. Αλλά το να κοιμάμαι δύσκολα. Για την αφαγεία δεν το περίμενα. Ότι θα τρώμε δύο κουταλιές ρύζι την ημέρα. Όχι, αυτό δεν το περίμενα. Μα δεν τα πήγατε και πολύ καλά με τα αγωνίσματα, οπότε κάνατε πολύ καιρό να φάτε. Εγώ το στόχο δεν το είχα, ρε παιδί μου. Δεν πειράζει. Έτρεχα, βελτιώθηκα. Έτρεχε, τα έκανε. Ήμουν ηλικιακά ο μεγαλύτερος, στα 53. Πόσο είσαι? 53. Το εννοείς? Ναι, το 1968. Τι λέει, καλέ. Ναι. Αλήθεια. Ναι. Θανάση, μπράβο, Θανάση. Είδες. Πολύ φραπαδούρα. Ναι. Πολύ δυνατός ο Θανάσης, ρε παιδιά. 53. Πράσινο σαπούνι. Να ζεις. Από μικρό παιδί μέχρι τώρα. Πράσινο σαπούνι, λέει μωρέ, και μου το λέει μέσα στα μάτια για να τον πιστέψω. Ναι, αλήθεια. Ναι, που γράφει πάνω για κατακλείσεις. Πράσινο σαπούνι μας βοηθάει. Βοηθάει. Να ρωτήσω την Κατερίνα, απογοητεύτηκε. Μπήκε στο σπίτι μου, λέει: πού είναι τα σαμπάνια? Λέω: δεν έχω, έχω ένα πράσινο σαπούνι. Παρ' όλα αυτά προχώρησε μαζί σου όμως η γυναίκα. Ναι, δυστυχώς, αλλά υποφέρει, μου κάνει το γιο, τώρα είμαι χαρούμενος. Εντάξει, το ξέρω. Πόσο είναι ο γιος? Ο Ιερώνυμος είναι τώρα 5 ετών ακριβώς. Παιδάκι. 29 Δεκάτου του 16. Θανάση, αρχικά, εγώ γιατί έχω ένα μεγάλο κενό και την ίδια, για τη ζωή σου. Έχω ένα μεγάλο κενό που δεν ήξερα τι έκανες. Ήξερα ότι έπαιζες θέατρο. Αυτό συνέχεια το ήξερα. Και μόνο καλοκαίρι. Ναι, αυτό το ήξερα. Αλλά τηλεόραση καθόλου. Από το 2006. Και αποφάσισες να κάνεις με αυτόν τον τρόπο τηλεόραση. Να σε δούμε με το μαγιουδάκι σου. Τι ωραία εκεί. Να σε βλέπουμε. Να λιώνεις το κεράκι της λαμπής. Δεν μπορούσα να αντέχω. Να τσακώνεται συνέχεια τα κορίτσια. Δεν άντεχα. Πώς ήταν αιρεσία εκεί λίγο τώρα? Πες μου, μίλησε μου λίγο για το κλίμα. Εμείς βλέπουμε μονταρισμένα, το καταλαβαίνεις. Ναι. Βλέπουμε κάποιες στιγμές για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ένα γενικότερο κλίμα το τι γίνεται. Δεν παρακολουθούμε όλη την ημέρα. Όντως είχατε τόσα θέματα. Δηλαδή πάθανε τρέλα. Ένας μικρόκοσμος περίεργος. Το οποίο γεννούσαν θέματα από το πουθενά, ρε παιδί μου. Ο τσακωμός ήταν για πλάκα. Άναβε το φυτίλι έτσι. Το λάδι έμπαινε στη φωτιά. Εσύ δεν πάθαινες όμως κάτι τέτοιο? Εγώ έφευγα στο δάσος. Δηλαδή έφευγα στο δάσος, είδες μεγάλα νεφάκια τα κουνούπια. Πολύ κουνούπι. Κέρασες πολύ κουνούπι στον Άι Δομήνικο. Πολύ. Έκανα δύο ενέσει εδώ, μου κάνανε κορτιζόνη στον ποπό. Η οποία ήρθε η τύπησα και μου το κάνει όπως καθόμουν όρθιος. Μου λέει ξεφρακωθείτε. Λέω τι να κάνω, κατεβάστε. Και μου το κάνει όρθιο την έλυση. Εδώ μιλάμε, ρε, ο άλλος έφυγε. Μιλάμε πόλεμος, δεν είναι reality. Ναι, δεν είναι. Και τη δεύτερη λέω συγγνώμη και ξάπλωσα κάτω. Α, το θέλες, το χαλάρωσε στη δεύτερη. Έτσι. Λέω μη πάλι με πυροβολήσετε. Λέω γιατί πόναγε με το μισό ημισφαίριο, πόναγε. Τώρα το μισό ημισφαίριο, τώρα εδώ πέρα αυτό. Θέλω να σου πω δεν είχε νερό, δεν κάναμε μπάνιο, αφαγεία. Κρύο πολύ. Μάλλον όχι κρύο. Πολύ υγρασία 97%. Βροχές συνέχεια. Έλα, μωρέ, ο χειμώνας του ξεκίνησε Ιανουάριο-Φεβρουάριο. Το πολύ ωραία βροχή. Μπράβο. Να με αγάπη προς τον άνθρωπο, ναι, και ο Ατζούν. Ναι, ναι. Θα πάμε Γενάρη-Φλεβάρη. Για να είναι πραγματικά survivor. Εκεί φοβήθηκα, ήθελα να φύγω. Όπως όλοι, και 12 παίκτες. Ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι λίγο, δεν το περιμένεις μάλλον. Είσαι βρεγμένο συνέχεια. Πότε και 4 ώρα πήγαμε και κοιμηθήκαμε στην παραλία. Ποια, ως παρέα. Δεν γίνεται αλλιώς. Πώς θα κοιμώσουν, πες μου. Μετά πώς θα πήγαινε στα αναγωνιστούν στους Στίβους Μάχης. Πού να ξέρω, δεν θα πήγαινα μέχρι εκεί καθ' γιατί να σου πω και τα μισά. Δεν θα είχα πατήσει το κοίτανε, νησί για να κάνω αυτό. Φεύγοντας, είπα στον κύριο Τολιανό, επειδή εντάξει, τη ζωή μου την ξέρεις, έχω ζήσει το survivor το πραγματικό. Α, βέβαια. Λέω ναι. Πώς θα είναι το τηλεοπτικό. Πώς τελικά. Σε πληροφορώ ότι κοιμήθηκα κατευθείαν στο ξύλο και το λίγο φαγητό, εντάξει, με επηρέασε. Η τσακωμή ήξερα. Από τα παλιά μου χρόνια, δηλαδή και από το φανατροφείο, δεν τσακωνόμουν με τα παιδιά. Δεν μαρτυρούσα, έτρωγα το ξύλο μου. Δηλαδή, ήξερα αυτό τον ιδρυματισμό. Πώς θα τον αντιμετωπίσεις. Ναι, δηλαδή σκέψη μου από πρώτη δημοτικού μέχρι τρίτη ηλικίου. Πολύ ρε, Θανάση. Τώρα λέω, θα αντέξω ένα μήνα. Και είχα πει στην Κατερίνα να μείνω 6 εβδομάδες. Τελικά έγιναν 5. Και μία η έκτη, η οποία έκανα τεστ COVID παραμονή σε ξενοδοχείο για να βρεθούν τα εισιτήρια να επιστρέψουμε. Αθήνα. Πες μου κάτι λίγο ρε εσύ, Θανάση, το κομμάτι με τον Βαλάντη. Ο οποίος ο Βαλάντης για κάποιο λόγο προφανώς δεν μπόρεσε να κοντρολάρει όσο θα ήθελε το κομμάτι αυτό της συμβίωσης και της διαφορετικότητας των χαρακτήρων. Ο οποίος για κάποιο δικό του, ξεκινούσε από τον ίδιο για τον εαυτό του, ενώ προφανώς δημιουργούνταν ένταση, αλλά με κάποιο τρόπο την περνούσε και παντού. Πώς τα αντιμετώπισες?
Δεν τον άντεχα. Μαζί με τη Μιρέλα από το πρωί από τις 6 και 4 τσακωμούς μέχρι το βράδυ στις 2 τη νύχτα τσακωμούς. Πώς γίνεται, συνέχεια. Ρε παιδί. Αυτό αρχικά αυτός κουράζει. Τι έκανε. Το τούμπαρε με πολλές δουλειές στην καλύβα. Την καλύβα, εγώ δεν πήρα να τη χτίσω μόνος μου. Την αναθέσαν τα παιδιά και μου είπαν θα χτίσει την καλύβα μας. Ήταν το πιο σκληρό survival που έχουμε παίξει μέχρι τώρα εμείς. Δεν μας δώσαν καλύβες. Από το μηδέν τα κάνατε. Από το μηδέν. Βλέπω ένα πάτωμα ξύλινο και μου λένε όλος ο θείασος. Δεν ξέρω, έλεγα εγώ συνάδελφοι, θείασος. Υπέροχο. Ναι, θεία, καλά το πας. Καλά, και μου λένε χτίστο. Λέω τι να χτίσω. Μου λέει χτίστο. Ό,τι νομίζεις. Με κοροϊδεύει ο αδερφός μου, με κοροϊδεύει ο πεθερός μου, ότι δεν ξέρω να πιάνω τα χέρια μου. Μόνο από θέατρο ξέρεις και τηλεόραση και τίποτα άλλο. Άχρηστε. Και τα μετράω τα ξύλα Νίκο μου και αρχίζουμε πρόκα και σφυρί μαζί με τον Γιωρίκα. Α, και τα έκανες όμως. Όλα, το χτίσα όλο. Όλο. Ο Βαλάντης λοιπόν. Βοηθούσε. Οπότε δηλαδή έφερνε, δημιουργούσε μια ένταση προς όλους, αλλά το έφερνε τούμπα, ήταν πολύ βοηθητικό στην καλύβα. Οπότε με κάποιο τρόπο έκανε τον εαυτό του χρήσιμο ναι. Για να μην είναι εύκολο το να φύγει και να πεις ότι άμα φύγει όμως θα έχουμε θέματα προφανώς. Και στην αρχή μου ήταν ήρεμος. Έκανε τις εντάσεις, αλλά λες Βαλάντης είναι, το ξέρουμε μέχρι εκεί. Ωραίο, ζωντανός. Αλλά μετά μέρα με τη μέρα. Και ο εγκλεισμός. Μου έλεγε και... ότι είμαι συνέχεια καλά. Είμαι συνέχεια καλά. Λέω, Βαλάντη, δεν το βλέπω ότι είσαι καλά. Άμα το λες, συνέχεια κάτι. Τον είχαμε υποπροστασία, εγώ και ο Γιωρίκας. Σκέψου, αν δεν το προστατεύαμε οι δυο μας, νομίζω θα είχε γίνει ο πόλεμος ο κανονικός. Και εκεί έγινε ο τραυματισμός, όταν μίλησε άσχημα στην Ευρυδίκη. Βέβαια. Είπε τα χειρότερα και ειδικά. Εμένα στη ζωή μου, μην πειράξει γυναίκα ή μεγάλο άνθρωπο ή παιδί, μπορώ να σε φάω ζωντανό. Εμένα κάναμε ό,τι θέλει, διώξαμε, βρίσαμε. Αλλά ειδικά γυναίκα και με τέτοια. Ο τρόπος ήταν πολύ άσχημος. Ναι, ήταν άσχημο, άσχημο. Και αρχίζω και τσακώνονται μετά από το συμβούλιο με τη Μιριέλα πάλι. Με τη Μιριέλα, θέλω να μου πεις λίγο τελικά. Και λέω, δεν σας αντέχω και τραβάω στο ψυγείο. Όταν λέμε ψυγείο, είναι αυτά τα παγωμένα νερά που μας κουβαλούσαν οι δομικανοί. Ναι. Οι ντόπιοι, ναι. οι ηθαγενείς. Και τραβάω και γυρίζω όλο το πόδι και χωράγισμα και τώρα πάω στο ιατρικό κέντρο. Γιατί μετά και έκανε μια στάση εδώ, γιατί η Αγγελική Ανακοπούλου που είναι πάρα πολύ ικανή και έμπειρη, τον έφερε εδώ πέρα για να μην κολλάνε τα πόδια του, για να κάνει εκπομπή. Πολύ έμπειρη. Πήρα τους συνεργάτες σου, ζήτησα συγγνώμη, λέω, θα έρθω στον κύριο Μουτσινά, λέω, απλώς λέω, να προλάβω να φύγω να πάω στο χειρουργείο στον Δημήτρη Τριανταφυλλόπουλο. Και σου είπανε φυσικά δεν προλαβαίνετε καθόλου, θα κάνουμε την εκπομπή και άμα τα καταφέρετε θα είσαι το πραγματικό σαρ. Εδώ είναι τηλεόραση. Και θέλω να σου πω ότι το ιατρικό κέντρο το βράδυ έκανε εξετάσεις για να μπορέσω να πάω κατευθείαν στο χειρουργείο του. Αλήθεια, αγόρι μου καλό, ναι. Τώρα αγχώθηκα. Πριν σε στείλω πραγματικά. Στην ανάνυψη, τι να πω, δεν ξέρω, μα τι είναι αυτά.